Το Κίεβο και το Τσερνίχιβ βρίσκονται στο επίκεντρο συνεχών αεροπορικών επιθέσεων παρά τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι έχει μειώσει τη δραστηριότητά της σε αυτές τις περιοχές. Ας δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο έδαφος με τις πληροφορίες από το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου. Ας αρχίσουμε από το Κίεβο και την περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Οι Ουκρανικές δυνάμεις εδώ συνεχίζουν να κάνουν επιτυχημένες αν και περιορισμένες αντεπιθέσεις στα ανατολικά και στα βόρεια του Κίεβου. Οι δυνάμεις της Ρωσίας φαίνονται να αποσύρονται από αυτές τις περιοχές για να αναπτυχθούν στην ανατολική Ουκρανία, αν και δεν αναμένεται να παίξουν κάποιο καθοριστικό ρόλο για τα στρατεύματα που είναι ήδη εκεί. Ας δούμε τι γίνεται στα ανατολικά της Ουκρανίας, στις περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ και κυρίως στην Ποψάνα και το Ρουμπισνόγε. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να πάρουν αυτές τις πόλεις τις τελευταίες 24 ώρες. Και τώρα στην Μαριούπολη, την πολιορκημένη πόλη στην ακτή της Αζοφικής θάλασσας. Είναι περικυκλωμένη από ρωσικές δυνάμεις που συνεχίζουν την προέλασή τους, καθώς επιχειρούν να την περικυκλώσουν ακόμη περισσότερο με τις ουκρανικές δυνάμεις να βρίσκονται στο κέντρο της Μαριούπολης. Στην Μαριούπολη κάποτε ζούσαν περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Τώρα όμως, μετά από εβδομάδες εντατικών βομβαρδισμών από τη Ρωσία, η πόλη είναι ισοπεδωμένη και σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη.